του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξων Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, πάντων των απειώνους Θεού ευερισσάντων από Αδάμ άχρη και Ιωσήφ του Μίστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου, των εν Κρήτη δέκα μαρτύρων και του εν Αγίης Πατρός ημών Νύφωνος Επισκόπου Κωνσταντίνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολλέ ελεέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παναγίο και αγαθό και ζώπιος σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των ζωδών την τριήμερον επτάφου και πήρες τους ανάπτους σήμερον συνθλάσσαντα τη δυνάμη τη αυτό. Τον Άδην τε νεκρώσαντα και το κέντρο τους ανάπτους συντρίψαντα και τον Αδάμ συντιεύα ελευθερώσαντα. Υμνήσομε πάντες, ηγηγενείς, ευχαρίστως, βοώντες, ένων εκτενός. Αυτός γα, ως μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος. Ο σωτήρ και ρίστης μαύρο του τάφου, ως Θεός, ανέστησεν εκ των δαιμών τους ηγηγενείς, και πεινασιάδου συνέτριψε, και ως Δεσπότης, ανέστη τριήμερος. Ο άγγελος πέδωνε δώσεις δεκάμινων, νυν δε γυναικών κλαθμών διεκόρει ελεύω, τι επιφέρεστε μοίρα, τι ζητείτε εν τάφο, ανέστη ο Χριστός και Θεός, υπάρχει γαρ ζωή και σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Έθηκε την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλάβουσες εν δαϊθόμεν, του Θεός και τη χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη. Υπεραγία Θεοτόκε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίγκαιαη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χειρόγραφον εικόνα μη σεβαστέντες, αλλά γράφω ουσία θωρακιστέντες, τρεις μακάρι εν το σκάμματι του πυρός εδοξάσσιτε, εν μέσω δε φλογός ανυποστάτου ιστάμενη Θεόν επικαλείστη. Τάχυνον ο ηκτήρμον και σπεύσον ως ελεήμον εις τη βοήθεια ανημών, ότι δίνα σε βρούμενος. Ότι δίνα σε βλόμενος. Έκτινον σου την χείρα εις πάλι ελαβον πήραν Αιγύπτιοι πολεμούντες και Εβραίοι πολεμούμενοι. Μη καταλείπεις ημάς και καταπεί ημάς θάνατος ο ρίψον ημάς και σατάν ο μισόν ημάς. Αν δεν τη σωνημήν και φύσε των ψυχών ημών, πως εφύσω ποτέ των παίδων σου των εν Βαβυλώνια που αυτός ανυμνούντωσε και πληθέν των υπερστού στην κάμινον και εκτάφτης κραυγαζόντος. Τάχυνον ο ηκτήρμον και σπεύσον ως ελεήμον εις την βοήθεια ημών,
Πατρίκων και Μητέρα το Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομε. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.
καβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
și sărbu, o stavroni pominas che fanarton, e al nasoase con necron, quando dina me kirie, voxazo me sutin anastasi. Amen.
είπεν ο Κύριος της αυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσβωσι τον Πατέραν ημών τον εν της
Χριστόν Δεσποτόν. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του οίκου τούτων και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού αισιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου. Ιησούε την Δεσπότα. Την Ιησού Πρεσβυτήριο της εν Χριστώ Διακονίας, παντός το κλήρο και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ημών έθνους, πάσης αρχής και εξωσίας εν το κράτη ημών και το φιλοχρίστο στρατό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της εν ισοταύτης πάσης μονής πολεός χώρας και των πίστικων των εν αυτές, Κύριο δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπερτορίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνο και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο, Δέσποινης ημών Θεοτόκο και αη Παρθένο Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεόν παραθώμεθον. Ότι πρέπει σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί τον αιώνα. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε.
αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Εν και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σβεστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσαν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο. Σε την οικουμένη ή τη ούσα λευθύσετε. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο οίκος σου πρέπει, Αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Αντιλαβώς όσον ελέησον
και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρτέρου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων που πονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήρι μου. Ο Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μακούσε εκ του Κυρίου μαθήτριεμ και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της αποστόλης καυχόμενε έλεγον Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου
την προγόνητη απόφασιν καμπορίτσασε της Αποστόλης καθόμενε έλεγον εσκύνεθε ο θάνατος πηγέρτη Χριστός ο Θεός μπορούμενος το κόσμο το μέγα Oh.
ανέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελοντα αυτή και κατόρτισε αυτήν την εφύτευσε η δεξιά Yeah.
Συν Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, ότι δίκαιος η επιπάσιν εις επίσας ημίν,
προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γην της επαγγελίας ως αλλοτρίαν, εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ, των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξαδέχε το γάρτιν τους θεμελίους έχουσα πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και τι ετηλέγω, επιλήψη γαρ με διηγουμένον ο χρόνος, περί γεδεών βαράχτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Ήδη απίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών. Εφράξα στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν αλλοτρίων. Έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Την πανίσθησαν ο προσδεξάμενη την απολύτρωσιν. Είναι Κριτώνος Αναστάσεως τείχωσιν. Έτερη δεν παιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον. Έτι δε δεσμών και φυλακής ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επιράσθησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Περίλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Ον ουκοινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι, και ώρες και σπηλαίς και τεσοπές της γης. Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περίμον, Κρήτον τι προβλέψαμενου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει.
κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαράε της Θαμάρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός εκ της Ραχάφ, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα, Δαβίδ δε ο Βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά, Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν, Οζίαν δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχας, Άχας δε εγέννησε τον Ιζικίαν, Ιζικίας δε εγέννησε τον Μανασί, Μανασής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν, Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετικησίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετικησίαν Βαβυλώνος, Ιχονίας δε εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζωροβάβελ, Ζωροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ηλιακήμ, Ηλιακήμ δε εγέννησε τον Αζόρ, Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ, Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ, Αχίμ δε εγέννησε τον Ελεούδ, Ελεούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Μαθάν, Μαθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούνε γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενναία δεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της μετικησίας Βαβυλώνος, γενναία δεκατέσσαρες, και από της μετικησίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναία δεκατέσσαρες. Το δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν, μνηστευτής γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς, ευρέθη εγκαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον, και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε ευολήθη λάθρα απολύσει αυτήν. Ταύτα δε αυτού, ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατών αρυφάνη αυτού λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάριν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό το Κυρίου διά το προφήτο λέγοντος, ιδού η Παρθένος εγκαστριέξει, και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ώστε μετερμενευόμενον με θυμών ο Θεός. Διεγερτής δε ο Ιωσήφ από το ύπνο, επίσενος προσέταξεν αυτό άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γενέκα αυτού, και ουκ εγίνος και ναυτήν, έως σου έτηκε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον. Ον.
και κάλεσεν το όνομα αυτού Ιησού
Βασιλέ. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν το ιερό ναό τούτο, και πάντων ημών των συνερθόντων εν τη Θεία μυσταγωγία ταύτη, μυστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελατίου, ελατίου, Ιωσήφ, Σοφρονίου, Νεοφύτου, Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα και Χριστοστόμου, τον μακαρία τη λήξη, γενωμένων προκατόχων ημών, τον μακαρίων και αηδημών κτητόρων,
της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μόνης Ταυτής. Πάντων των υπερπίστεως και πατρίως, αγώνης αμήνων και πεσόντων, πάρετε και πεσχάτων και απανταχού, και πάντων των επερπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων, αδερφών και διδασκάλων ημών. Και πάντων όντα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων δε και τεθνεώτων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ετισόμεθα.
Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραδόμεθα. Παναγίω και αγαθό και το ποιο σου πνεύματι νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Καρδίας.
ευλογήσομεν το Κύριο. Σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτουσον, σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης είναι των χειρών ημών δέξας και κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξ απτέρυγα πολιώματα μετάσια τερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άθοντα, ποάντα και κραγόντα και λέγοντα. Άγιος, 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 προσφέρομαι κατά πάντα και διαπάντα.
Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου. Δεσπίνης ο Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Όξι σε δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτάν εις το Άγιον και υπερουράνιον και το αέρον αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με την Θείαν χάρη
και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετήσαμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Και καταξίως ονειμάζοντας πλαμαρισίας, ακατακρίτως ονμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Αντερικόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέντω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχής, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μην ξενέγγιζει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σύμπλευσον τη οδηπορού του συνόδευσον, του νοσουντασία σε ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρδιγε η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήου με του ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Και ερθέν στο αγιάσαι μας ο άνοπο πατρί συγκαθήμερος και ο δε μήνα ορατό συνό. Και καταξίωσον την κρατιά σου, κύριε, μετά τον εημί του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντή του λαού. Πρόσκομεν.
πρώτης Χριστού γεννήσεως σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί. Και η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά όλους εκείνους τους δικαίους που έζησαν και απέθαναν, πιστεύοντας και περιμένοντας την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού για την έλευση του Ιησού Χριστού, του Θείου Λυτρωτή μας, γεγονός το οποίο όλοι οι χριστιανοί μεθαύριο θα γιορτάσουμε. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, του κατ' Ματθαίου δηλαδή Ευαγγελίου, όπου ο Ιερός Ευαγγελιστής μας ομιλεί για την κατάνθρωπον καταγωγή του Χριστού από τον Αβραάμ και τον Δαβίδ μέχρι και τον Ιωσήφ τον Μνήστορα και κυρίως μέχρι και τη Θεοτόκο που κατήγεται από τον Αβραάμ και τον Δαβίδ και από τον φιλί του Ιούδα. Στη συνέχεια ο Ιερός Ευαγγελιστής μας ομιλεί για την υπερφυσική γέννηση του Ιησού Χριστού, για τη σάρκωση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σκοπός της εκθέσεως του γενεαλογικού αυτού δέντρου, του γενεαλογικού αυτού καταλόγου από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο είναι για να δείξει στους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία εκ Πνεύματος Αγίου είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, ο λυτρωτής του κόσμου, όπως τον προανήγγυλαν οι πατριάρχες και οι προφήτες του Ισραηλιτικού λαού. Μεθαύριον, αγαπητοί χριστιανοί, θα ανατείλει και πάλι η μεγάλη εκείνη ημέρα που προκατήγγυλαν οι θεόπνευστοι προφήτες και επόθησαν οι γενναίες των ανθρώπων. Η ημέρα της γεννήσεως εν σαρκή του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που εσήμανε το τέρμα της αγωνίας και το πλήρωμα της ανθρώπινης προσδοκίας. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λαμβάνει μορφή δούλου. Ο άπειρος και αχώρητος Θεός συστέλλεται για να χωρέσει μέσα σε μια απλή, ταπεινή, ευτελή, φάτνη, προκειμένου να προκαταστήσει στην πρώτερη θέση του και ακόμα πιο ψηλά τον άνθρωπο που είχε εκπέσει και αποξενωθεί από τον Θεό λόγω της παρακοής και της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού βιώνεται ως συνέχεια της δημιουργίας, ως νέα φάση της δημιουργίας, ως ανακαίνιση όλης της τύσεως, ως ζωοποίηση και θεοποίηση του ανθρώπου με την ένωση της Θείας Φύσεως με το Θείο. Ο Χριστός, αγαπητοί χριστιανοί, έγινε άνθρωπος χωρίς να αποβάλει τη θεότητά του για να σώσει τον άνθρωπο, γιατί κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιαζινό, εκείνο που ενώνεται με το Θεό, αυτό και θεραπεύεται και σώζεται. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός με τη σάρκωση του, με τη γέννησή του, προσέλαβε στη δική του Θεία Φύση όλη την ανθρώπινη φύση, όλο το ανθρώπινο γένος, για να το σώσει και για να το θεραπεύσει και να το σώσει κυρίως από τη φθορά και τη διαφθορά της αμαρτίας και του θανάτου και να το οδηγήσει στην θέωση και τη σωτηρία. Στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Και έτσι θεοποιήθηκε η ανθρώπινη φύση. Και όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε μπορεί ο άνθρωπος αυτός, εάν αξίως βεβαίως προσέρχεται στο μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, μπορεί, λέγω, να θεώσει και τη δική του υπόσταση και να υπερβεί την φθαρτότητα και τη θνητότητά του. Επομένως, ο Χριστός είναι η όλη αλήθεια. Είναι η αλήθεια για τον Θεό, αλλά και η αλήθεια για τον άνθρωπο.
είναι ο πλήρης και αληθινός Θεός που είναι ενωμένος με την Αγία Τριάδα και ο πλήρης και αληθινός άνθρωπος που είναι πλήρως ενωμένος με όλους τους ανθρώπους τους οποίους μεταποιεί, μεταμορφώνει και θεώνει χειραγωγώντας τους στην Αθανασία. Να λοιπόν γιατί τα Χριστούγεννα κατά το Μέγα Βασίλειο πανηγυρίζονται ως τα σωτήρια του κόσμου, ως η γενέθλια ημέρα της ανθρωπότητας, ως η ζωοποίηση και η θέωση του ανθρώπου. Και πολύ σωστά πανηγυρίζονται ως τα σωτήρια του κόσμου, αφού ο Χριστός σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη ακριβώς για να συντρίψει το κέντρο του θανάτου. Γιατί ο Χριστός με την εκούσια αποδοχή του θανάτου τον νίκησε, τον συνέτριψε και τον βεβαίωσε ως οδό που οδηγεί στην αιωνιότητα. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να αποσπάσει από τη ρίζα του το κακό και για να ανυψώσει τον άνθρωπο από τους ασφιχτικούς χώρους του υλικού κόσμου στους απεστράπτοντες ουρανούς της αιωνιότητας. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να αναπλάσει την οικουμένη, για να συντάξει την κοινωνία. Διδάξασα όλους εμάς να αποδίδουμε τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ήρθε ακόμη ο Χριστός στη γη για να ειρηνοποιήσει τον άνθρωπο, να τον ειρηνοποιήσει με το Θεό, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτόν του και με τον πλησίον του, τον συνάνθρωπο του. Ήρθε τέλος ο Χριστός στη γη για να δικαιώσει την ιστορία της οποίας αποτελεί τον λόγο και το κέντρο. Δυστυχώς όμως σήμερα, 2000 χρόνια μετά την ανατρόπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο άνθρωπος μοιάζει με πανδοχείο που δεν έχει, και όλη η ανθρωπότητα μοιάζει με πανδοχείο που δεν έχει τόπο για τον Χριστό. Ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς εγκάθιρτος μέσα στον υλικό κόσμο, με ζωφωμένη την υλοφρονούσα συνείδησή του, αρνείται ηταμός τον Χριστό και το λυτρωτικό του κήρυγμα. Δυστυχώς το θείο κήρυγμα του Χριστού δεν εισέδησε ακόμα στην ψυχή όλης της ανθρωπότητας. Αντίθετα, τα μίση, οι διαιρέσεις, η ετερογένεια που χαρακτηρίζουν την ψυχή όλου του κόσμου, όλα αυτά επιδιώκουν την ολικό αφανισμό του, τον υλικό αφανισμό του κόσμου. Σήμερα δυστυχώς έχουμε μια πανανθρώπινη κοιμισμένη συνείδηση, ζαλισμένη όλοι μας από τα επιτεύγματα των επιστημών. Έχουμε υποδουλωθεί, έχουμε γίνει δούλοι της τεχνολογίας και χάσαμε το πνεύμα μας, την αληθινή δηλαδή ύπαρξη μας. Έχουμε μείνει στην ύλη και παραγωνίσαμε τελείως την ηθική, το πνεύμα, τη μεταφυσική, τις ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις, την οικογένεια, τη συνεργασία των λαών. Σήμερα δυστυχώς ζούμε μέσα σε αντιφάσεις και ενώ μιλούμε για την ελευθερία, έχουμε υποδουλωθεί σε πολλές μορφές ψυχολογικής και κοινωνικής δουλείας. Σήμερα δυστυχώς το χειρότερο είναι ότι ζούμε μέσα σε μια βαθιά υποκρισία που θα την ζήλευαν και αυτοί οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού. Ενώ δηλαδή μιλούμε παραδείγματος χάρη για τους νέους μας, για το κατάντημά τους, για την καταστροφική τους ενέργεια, τα εγκλήματά τους, λησμονούμε ή θέλουμε να λησμονούμε πως εμείς είμαστε η μεγάλη ένοχη, εμείς η μεγάλη, η απερχόμενη γενεά που κληροδοτούμε στους νέους μας ένα κόσμο ερυπωμένο από αρχές, αξίες και ιδανικά, χωρίς αληθινά πρότυπα ζωής,
με αποτέλεσμα να αναζητούν τη χαρά και την ευτυχία μέσα στα λασπόνερα του ηλισμού και του ευδαιμονισμού, να αναζητούν τη χαρά και την ευτυχία μέσα στα θολά νερά του αλκοολισμού και των ναρκωτικών και γενικά μέσα στα θολά νερά της κατώτερης ζωής των εστίχτων. Με παραπέρα συνέπειες, την βία και την εγκληματικότερη και την εγκληματικότητα στην ιδεχθέστερη μάλιστα μορφή της. Σύγχρονο συγκλονιστικό παράδειγμα, το πολυέμαχτο έγκλημα που πρόσφατα έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και του οποίου όλοι γίναμε μάρτυρες. Ενώ το φοβερό εκείνο μακελιό που έγινε πριν 10 περίπου μέρες σε ένα δημοτικό σχολείο μιας μικρής πόλης στη Νιούταουν της πολιτείας Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όταν ένας νέος άνθρωπος, χωρίς αφορμή, χωρίς αιτία, εν ψυχρό, σκότωσε 28 άτομα, μεταξύ των οποίων και αυτή την ίδια την μάνα του και δασκάλες του και καθηγητές του, και το χειρότερο, σκότωσε εν ψυχρό αδίστακτα 20 μικρά αγγελούδια 5 έως 10 ετών. Ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολλοί άλλοι, οι ειδικοί και εμείς, αναζητούν τους βαθύτερους λόγους, τις βαθύτερες αιτίες της νεανικής αυτής κατρακύλας, που επαναλαμβάνεται δυστυχώς, δεν είναι μοναδικό το χθεσινό έγκλημα των προημερών. Πολλά έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Αμερική, και όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη και παντού. Μην ξεχνάτε το περισσινό μακελιό που έγινε στην Νορβηγία. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αγαπητοί χριστιανοί, ο βαθύτερος λόγος, η βαθύτερη αιτία που οδηγεί στους νέους μας στην εγκληματικότητα είναι η ηθική και πνευματική απονεύρωση της σημερινής αγχώδους και αγριεμένης πανανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ πως μέσα σε αυτή την αγχώδη, την αγριεμένη κοινωνία ζουν, μαθητεύουν και διαμορφώνονται από αυτήν οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι οι πιο ευαίσθητοι δέκτες των όσων συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία. Οι νέοι είναι το θερμόμετρο της κοινωνίας. Και όταν η κοινωνία νοσεί, τότε το θερμόμετρο της αγωνίας των νέων ανέρχεται και η άνοδος αυτή καταγράφεται και εμφανίζεται με πολλές νοσηρές εκδηλώσεις και εγκληματικές ενέργειες, όπως έγινε και με το έγκλημα το πρόσφατο στην Αμερική. Ποια η θεραπεία? Η μόνη θεραπεία είναι ο ηθικός και πνευματικός αρωματισμός της κοινωνίας. Είναι ο αλατισμός της, το αλάτισμα της, με τις αρχές και τις αξίες του Ευαγγελίου. Είναι να ξαναγυρίσουμε, ο γυρισμός, στον ίδιο τον Χριστό. Γιατί οι οδύνες αυτές του θανάτου που μας περιβάλλουν, μόνο ο Χριστός μπορεί να τις παραμερίσει, να τις διώξει, να μας απαλλάξει. Αν θέλουμε, αγαπητοί χριστιανοί, να κυριαρχήσει όχι η βασιλεία του σατανά, του διαβόλου, του σκότους, του μίσους, της καταστροφής, αλλά η βασιλεία του Χριστού, η σωτήρια, τότε θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στις πανάρχες αξίες που δίδαξε ο Χριστός. Η αγάπη, η ενότητα, η αδελφοσύνη, η καταλλαγή, η συμφιλίωση, η συγγνώμη, η ανοχή, η μακροθυμία, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, όλα αυτά
έχουν τη σφραγίδα της παρουσίας του Θεού. Όλα αυτά διαβεβαιώνουν για την παρουσία της Θείας Χάρης. Η αλήθεια όμως αυτή, η σωτήρια, πρέπει να γίνει γνωστή σε όλους και κυρίως πρέπει να γίνει βίωμα για όλους μας και ιδιαίτερα για μας εδώ στην Κύπρο, που μαζί με το μαρτύριο του διχασμού της πατρίδας μας, που για 38 τώρα χρόνια εμάς συγκεφωνεί τις ψυχές και τις καρδιές μας, βιώνουμε δυστυχώς τούτος τους δύσκολους καιρούς και μια πρωτόγνωρη, πρωτοφανή οικονομική κρίση δεινή, που είναι απόρρια, είτε αρέσει σε μερικούς είτε δεν αρέσει αυτό. Είναι απόρρια της ειδικής μας ηθικής κατάπτωσης και πνευματικής κατρακύλας που προηγήθηκε. Η σημερινή οικονομική κρίση είναι απόρρια της αποστασίας μας από τον Θεό. Είναι απότοκη της αυτονόμησής μας από κάθε υπερβατική αυθεντία. Πρέπει λοιπόν να το κατανοήσουμε όλοι καλά, ότι η μόνη δύναμη που μπορεί να μας σώσει από τους θανατερούς αυτούς κινδύνους που μας περιβάλλουν είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Το Ευαγγέλιο Του που κατά τον αδαμάντιον κοραή είναι το μόνο που μπορεί να αναγεννήσει και να σώσει το ημέτρον έθνος. Οι καμπάνες, αγαπητοί χριστιανοί, θα ηχήσουν και φέτος χαρμόσυνα και θα αναγγείλουν την έλευση του Ιησού Χριστού, του Θείου μας Λυτρωτή. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την βίωση αυτής της συγκλονιστικής πραγματικότητας είναι η εκούσια επιστροφή μας στο Θεό της αγάπης, του ελέους και των νυχτερμών. Επιστροφή όμως στο Θεό σημαίνει μετάνοια, εξομολόγηση και τακτική προσέλευση στο μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σημαίνει ακόμη αγάπη και φιλανθρωπία, ενεργό συμπαράσταση στον ποικιλόμορφο ανθρώπινο πόνο. Σημαίνει επίσης συμφιλίωση και δημιουργική συνύπαρξη. Ας ενωτήσουμε λοιπόν όλοι μας, ας ενωτιστούμε από την υμνολογική προτροπή της Εκκλησίας μας. Χριστός επί γης υψώθητε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο να υψωθούμε από τα γήινα, τα χαμηλά, τα συμβατικά, τα φθαρτά, τα πρόσκαιρα, τα εφήμερα και εφάμαρτα, προς τα υψηλά, τα αιώνια, τα αγαθά, τα τίμια, όσα καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί μόνο έτσι ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα στη πτωχή φάτνη της καρδιάς μας και μας αναγεννά η ζωή αιώνιων. Ο υποδουλωμένος στα δεσμά της ύλης και της αμαρτίας νους μας, ας θράψει τα δεσμά του και όπως οι αγραβλούντες απλοϊκοί εκείνοι ποιμένες κατά τη νύχτα της Θείας Γεννήσεως, έτσι και εμείς ας ενωτιστούμε από την άρρητη ευωδία του ύμνου των αγγέλων και μαζί όλοι, άγγελοι και άνθρωποι, ας υψάλλουμε δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αμήν. Μετά φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύθεθε. Oh.
το φως το αληθινόν, ελάβων μεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή χαρ ημάς εσώσε. Λόγητος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας τον αιώνο. Αμήν, πληρωθήτων το στόμα ημών εν έζεον σου Κύριε, όπως υμνίζομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς με τα σκήτων Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν το ζωαγιασμό, όλη την ημέρα μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριον αξίας ευχαριστήσαμεν τον Κύριον. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ευχαριστήσαμεν τον Κύριον. Κύριε Λέραν Πάσαν Τελίαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητρα της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Σοι Κύριε. Ότις ή ο Αγιάσμος ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιαη και Ιησούς αιώνας τον αιώνο εν ειρήνη προέρθομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτε Άγιε ευλογήσον. Ευλογών τους ευλογούντας Κύριε και Αγιάσον τους υπησύμπε πειθώντας σώσαν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς δίκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίδους επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Της άουστην ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Και παντώνυμα τέλειον, άνθεν εσύ καταφέρνεις του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Θεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ράμουν η ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αγία η μνήμη των μακαρίων και η δήμο πτητώρων της Αγίας και ράμουν εις ταύτης, και πάντων των ορθολόγων δεσπότη και αρχιερέα.
ημών, Κύριε φυλάτε, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός εξουρά.